Φίλες και φίλοι, ωραίοι μου Έλληνες, γεια σας. Νίκος Γιώπα στο μικρόφωνο, Παρασκευή 24 Ιανουαρίου του 2014 σήμερα και ξεκινάει αμέσως η Εθνοπάθεια. Μια εκπομπή αντίστασης και αποδόμησης του σάπιου μεταπολιτευτικού κατεστημένου που κυριαρχεί στην πατρίδα μας εδώ και 4 δεκαετίες και έχει ένα και μοναδικό αντίπαλο. Εμένα, δηλαδή εσένα, δηλαδή όλους εμάς τους οπαδούς της εθνικής πίστης. Φίλες και φίλοι, μεγάλη κουβέντα γίνεται εδώ και 4 περίπου χρόνια από τον καιρό που μπήκε το μνημόνιο στη ζωή μας για την Ευρώπη, για το αν συμφέρει την Ελλάδα να είναι εντός Ευρώπης, αν τη συμφέρει να είναι εκτός Ευρώπης, να δει τις νέες συμμαχίες που τυχόν θα προκύψουν. Εγώ θα πω μόνο ότι μακάρι αυτή η συζήτηση να είχε γίνει τόσο εκτενέστατη και τόσο αναλυτική όταν πριν 35-36 χρόνια μπαίναμε στην Ευρώπη ή όταν το 1992 μας προέκυψε το Μάστριχτ. Δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, δεν έγινε τόσο αναλυτική συζήτηση, δεν έγινε τόσο μεγάλη συζήτηση για το τι θέλουμε από αυτή την Ευρώπη. Ξέρετε ότι ο εθνικιστικός χώρος στέκεται σκεπτικιστικά απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον τρόπο που λειτουργεί βεβαίως, γιατί οι εθνικιστές, και δεν νομίζω να υπάρχει αντίρρηση σε αυτό, δεν είναι ότι δεν θέλουν την Ευρώπη. Σαφώς και βλέπουμε ότι και όλοι καταλαβαίνουμε ότι οι Ευρωπαίοι βρισκόμαστε μάλλον πιο κοντά, να το πω έτσι, στους Ευρωπαίους παρά σε άλλους λαούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκφράζουμε την πλήρη διαφωνία μας τόσα χρόνια με τον τρόπο που λειτουργεί αυτή η Ευρώπη. Για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το άμεσο μέλλον μας σαν έθνος, έχω και την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή μου τον κύριο Γιάννη Νικολόπουλο. Ο κύριος Νικολόπουλος είναι υπεύθυνος διεθνών σχέσεων του Εθνικού Μετώπου και με αφορμή ένα ταξίδι του στη Γαλλία πριν λίγες μέρες και τις επαφές που είχε με τα εκεί εθνικιστικά κινήματα και γενικότερα με την ενασχόλησή του γενικά με τα εθνικιστικά κινήματα σε όλη την Ευρώπη, τον καλωσορίζω σήμερα στην εκπομπή μου. Καταρχήν, κύριε Νικολόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μου. Κύριε Νικολόπουλε, η Ευρώπη, η Ελλάδα μάλλον, στην τρίτη χιλιετία και το μέλλον της στην Ευρώπη και ο ρόλος του εθνικιστικού κινήματος, του ελληνικού εθνικιστικού κινήματος σε αυτό. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα μας. Καταρχήν, δύο πράγματα θέλω να μας πείτε για τις εμπειρίες που αποκτήσατε με την επίσκεψή σας στη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πριν λίγες μέρες. Ναι, ήταν μόλις περίπου πριν ένα μήνα, επισκέφτηκα τη Γαλλία, συναντήθηκα με τον πρώην Αντιπρόεδρο και Ευρωβουλευτή του Εθνικού Μετώπου, τον κύριο Μπρουνό Κορνής, συναντήθηκα με τον πρώην Ευρωβουλευτή του Εθνικού Μετώπου, τον κύριο Ζανίβ Νεγκαλού, είχα επαφές και με άλλα εθνικιστικά κινήματα, με στελέχη του Εθνικού Μετώπου, με στελέχη αλσατών αυτονομιστών εθνικιστών, με στελέχη του GUD, δηλαδή πρόκειται για μια φοιτητική οργάνωση που δρά στη Γαλλία από το 1968 και είχαμε εκτενείς συζητήσεις και προβληματισμούς για το μέλλον της Ευρώπης και για το πού βαδίζει η Ευρώπη σήμερα, πού βαδίζει η Ελλάδα, πού βαδίζει η Γαλλία, ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν. Και αυτό που οφείλω να σας πω είναι ότι χωρίς να έχω καμία προηγούμενη επαφή μαζί τους, τουλάχιστον φυσική, υπάρχει ταύτιση των απόψεων στη συντριπτική πλειοψηφία των θεμάτων. Αυτά όσο... Θέλω να πω ότι, ναι, ότι σκέπτονται όπως εμείς. Μάλιστα. Πριν μπούμε σε αυτό, πριν μιλήσουμε για την Ευρώπη, ήθελα να σταθούμε λίγο, επειδή πολλά ακούγονται και από όλους τους λαούς της Ευρώπης για αυτά που γίνονται στην πατρίδα μας, έτσι, τα τελευταία 3-4 χρόνια. Ναι. Οι Γάλλοι εθνικιστές, ξέρω ότι υπάρχει καταρχήν μια παραδοσιακή φιλία των Γάλλων έναντι της Ελλάδος. Ναι. Και αυτό, αυτό νομίζω... Έγινε από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης, έτσι, με το κύμα του φιλελληνισμού στη Γαλλία.
Και από ό,τι ξέρω, αυτό εκτείνεται και σε άλλους χώρους πέραν του εθνικιστικού χώρου. Είναι αναμφίβολο. Είναι διάχυτος ο φιλελληνισμός στην ελληνική, στη γαλλική κοινωνία. Ωραία. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι πώς βλέπουν οι Γάλλοι εθνικιστές την περιπέτειά μας τα τελευταία 4 χρόνια. Την περιπέτεια που έχει μπει το ελληνικό κράτος με το μνημόνιο. Πώς τη βλέπουν, ποια είναι η θέση τους. Οι Γάλλοι εθνικιστές, όπως και εγώ προσωπικά, θεωρούν ότι βασικός υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι η πολιτική που έχει επιβάλει η καγκελάριος της Γερμανίας, η κυρία Μέρκελ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δυστύχημα είναι ότι η Γαλλία, δηλαδή ο έτερος ισχυρός πυρώνας τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Ευρωζώνης, είναι δυστυχώς πλήρως υποταγμένη στα κελεύσματα αυτής, δηλαδή της κυρίας Μέρκελ. Ακόμα και κάποιες ελπίδες που είχαν τραφεί μετά την εκλογή του νυν Γάλλου Προέδρου, του κ. Ολάντ, ότι αυτός θα αντισταθεί, ότι θα προβάλλει αντιστάσεις, θα προβάλλει αντιρρήσεις, ότι θα προσπαθήσει να επιβάλλει μια άλλη πολιτική, δυστυχώς διαψεύστηκαν πάρα πολύ σύντομα. Μάλιστα. Είναι πλήρως υποταγμένη η πολιτική της γαλλικής κυβερνήσεως του Γάλλου Προέδρου στα κελεύσματα της Γερμανίας. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου και κατά τη δική του γνώμη και κατά την προσωπική μου άποψη, είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Δεν υπάρχει σεβασμός των άλλων λαών, δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη είναι πρώτα απ' όλα μια κοινότητα πεπρωμένου. Δηλαδή, λαοί με κοινή φιλετική καταγωγή, κοινές παραδόσεις, κοινές πολιτισμικές αξίες, κοινή κουλτούρα, οι οποίοι πρέπει μαζί να προχωρήσουν προς το μέλλον. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει μεταξύ τους αλληλεγγύη. Εμείς αυτή την αλληλεγγύη τα τελευταία χρόνια δεν την είδαμε. Μάλιστα. Αντίθετα, νιώσαμε στο πετσί μας να επιβάλλεται μια άγρια λιτότητα. Επειδή εδώ τώρα μου δίνετε την ευκαιρία να ρωτήσω, επειδή ξέρετε ότι υπάρχει και μια συζήτηση εδώ στην Ελλάδα ανάμεσα στον ελληνικό, στους Έλληνες εθνικιστές, στον χώρο των εθνικιστικών στην Ελλάδα, για το κατά πόσον ταιριάζουμε τόσο πολύ με τους Ευρωπαίους, να μην πω με το σύνολο των Ευρωπαίων, ίσως και κατά τη δική μου γνώμη να έχουμε πάρα πολλά κοινά με τους Νότιους, δηλαδή με τους Ιταλούς, με τους Ισπανούς, με τους Γάλλους ενδεχομένως. Νομίζετε ότι είναι εύκολο να υπάρξει αλληλεγγύη με λαούς όπως οι Γερμανοί παράδειγμα ή όπως οι Δανείοι, με τους οποίους Γερμανούς να πω ότι και στους δύο παγκοσμίους πολέμους δεν συμπίπταν τα συμφέροντά μας? Δεν θα ήθελα να πούμε τώρα σε μια ιστορική ανάλυση για το τι συνέβη στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Εγώ θα σας πω, απαντώντας την ερώτησή σας επί της ουσίας, ότι το 80% των αξιών που μοιραζόμαστε εμείς οι ευρωπαϊκοί λαοί είναι κοινές. Και αυτό είναι η απάντηση στην ερώτησή σας. Μάλιστα. Ναι, εγώ προσωπικά είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι και μπορούμε και πρέπει να προχωρήσουμε μαζί. Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι η μόνη λύση για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε στην τρίτη χιλιετία και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που προβάλλονται μπροστά μας. Άρα... Σήμερα, δηλαδή, την εποχή της παγκοσμιοποίησης, που είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι μια πραγματικότητα. Σωστό. Δεν μπορεί μόνο του το εθνικό κράτος, είτε αυτό λέγεται Ελλάδα, είτε λέγεται Ιταλία, είτε λέγεται Γαλλία, να μπορέσει να επιβιώσει και να ανταποκριθεί. Άμα θέλετε την προσωπική μου άποψη, οι Γάλλοι είχαν μια τέτοια αποτυχία τη δεκαετία του 1960 περίπου, με τη διακυβέρνηση του στρατηγού Ντεγκόλ, του οποίου το λάθος ήταν αυτό. Δεν κατάλαβε ότι η Γαλλία δεν μπορεί πια να είναι μεγάλη μόνη της αγαλία. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν... Πρέπει όλοι μαζί οι λαοί της Ευρώπης, ενωμένοι, να προχωρήσουμε μπροστά έχοντας αλληλεγγύη. Αλλά δυστυχώς αυτή η αλληλεγγύη, όπως διαπιστώσαμε, δεν υπάρχει. Έτσι. Βάζουμε και τη Ρωσία σε αυτό, κύριε Νικολόπουλε. Κύριε Τσιόπα, Ευρώπη χωρίς Ρωσία δεν είναι Ευρώπη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και νομίζω ότι σε αυτό είμαι σαφέστατος. Πολύ ωραία. Νομίζω... Ό,τι που λένε το αντίθετο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, εντάξει, γιατί εκεί παίζονται άλλα συμφέροντα. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Άρα θεωρείτε ότι το στοίχημα της Ευρώπης είναι καταρχήν να συνεννοηθεί μεταξύ της. Ακριβώς. Καταρχήν να συνοηθεί μεταξύ της. Και εδώ τώρα πού είναι το πρόβλημα, διότι ωραία να τα λέμε και όλοι το θέλουμε αυτό, και όλα τα εθνικά κράτη της Ευρώπης κατά τη γνώμη μου καταρχήν πρέπει να υπάρχουν και από εκεί και πέρα να είναι αλληλέγγυα και να συνεννοούνται. Μια διευκρίνηση, ναι. Όταν μιλάμε για Ευρώπη, αυτό προϋποθέτει απόλυτο σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων, των επιμέρους εθνών και των επιμέρους κρατών. Δεν μιλάμε για ένα άλλο είδος παγκοσμιοποίηση το οποίο θα απαλείψει τις ιδιαιτερότητες του κάθε έθνους. Συμφωνούμε 100%. Τα έθνη θα υπάρχουν, τα εθνικά κράτη θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, αλλά
ενταχθούν μέσα σε μια ευρύτερη συνομοσπονδία ανεξαρτήτων κρατών, όπου θα είναι μεν σεβαστή η εθνική κυριαρχία, η ιδιαιτερότητα, η ταυτότητα του κάθε έθνους και η ιδιαιτερότητα του κάθε έθνους, αλλά από εκεί και πέρα, σε κάποια κομβική σημασία ζητήματα, πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ στενή συνεργασία. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στο πρώτο την οικονομία. Αναφέρομαι στην άμυνα. Αναφέρομαι στην κοινή εξωτερική πολιτική. Αναφέρομαι στην κοινή μεταναστευτική πολιτική. Γιατί κύριε Τζούπα, μην κοροϊδευόμαστε, εκτός από την οικονομία, το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι η λαθρομετανάστευση. Να το πούμε ομά, η Ευρώπη, η Ελλάδα μάλλον έχει περάσει κι άλλες φορές πινακής και ατροφώσει να επιβιώσει. Όταν όμως ζούμε ένα μαζικό επικισμό, γιατί πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για μετανάστευση, μιλάμε για επικισμό εκ μέρους άλλων φύλων, δηλαδή πληθυσμών οι οποίοι προέρχονται είτε από την Αφρική είτε από την Ασία, αυτό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη βιολογική μας εξαφάνιση και στην απώλεια κάθε εθνικής ταυτότητας. Και νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά κράτη, όπως παράδειγμα η Γαλλία, αλλά και η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία, το αντιμετωπίζουν από χρόνια αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή... Το αντιμετωπίζουν από χρόνια και τολμώ να σας πω, ιδίως η Γαλλία, γιατί το έζησα σε μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί, να σας πω, ποια είναι η διαφορά με την Ελλάδα. Οι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν είναι μεγαλωμένοι με μίσος εναντίον της Ελλάδας. Ενώ αντίθετα, οι μετανάστες στη Γαλλία, οι οποίοι προέρχονται από χώρες της Βορείου Αφρικής, από χώρες του Μαγκρέπ, δηλαδή Αλγερία, Τινησία, Μαρόκο και ούτω καθεξής, προέρχονται από πρώην αποικίες της Γαλλίας, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με μίσος εναντίον των Γάλλων. Και μιλάμε για ανθρώπους που είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς έχουν γεννηθεί στη Γαλλία, μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς που έχουν γεννηθεί στη Γαλλία και παρόλα αυτά εξακολουθούν να μισούν τη Γαλλία και τους Γάλλους. Μάλιστα. Πάντως... Ναι, βέβαια, και κάτι το οποίο είναι αυταπόδεικτο. Έχουν προηγηθεί τα γεγονότα του 2005, οι ζώνες non-droit που λέμε στη Γαλλία, δηλαδή περιοχές στα προάστια του Παρισίου, όπου ζουν αποκλειστικά και μόνο μετανάστες και ακόμα και η αστυνομία, ακόμα και οι αρχές φοβόνται να επέμβουν. Μάλιστα. Και να πω εδώ ότι, να τολμήσω τη σύγκριση με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ότι εκεί η μετανάστευση έγινε με όρους. Έγινε προγραμματισμένα. Γερμανία, για παράδειγμα, επειδή έχω ζήσει εκεί και ξέρω, έγινε πολύ συντεταγμένα η μετανάστευση, η όποια μετανάστευση από όποια κράτη. Αναφέρεστε προφανώς όμως δεκαετία του 60 και του 50. Ακριβώς. Και σήμερα τα πράγματα και εκεί κάπως έχουν αλλάξει. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζει η Γερμανία, για παράδειγμα, το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης όπως το αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Σίγουρα όχι, γιατί έτσι. Υπάρχει μια άλλη αναλογία πληθυσμών. Η Γερμανία είναι 80 εκατομμύρια. Το να υπάρχουν και 5 εκατομμύρια μετανάστες δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα. Η Ελλάδα να έχει 10 εκατομμύρια και να έχει 3 εκατομμύρια μετανάστες είναι πρόβλημα. Έτσι. Λοιπόν, μια άλλη αναλογία. Ναι, ναι. Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω είναι καταρχήν πώς πιστεύουν οι Γάλλοι εθνικιστές ότι, για να φτάσουμε τώρα στη συνεννόηση, για να μιλάμε για συνεννόηση των ευρωπαϊκών εθνών, έτσι. Ναι. Πώς πιστεύουν οι Γάλλοι εθνικιστές ότι μπορεί να ξεπεραστεί ο σκόπελος της Γερμανίας, για παράδειγμα, γιατί για μένα αυτό είναι κομβικό σημείο. Και επίσης, να θέσω και το θέμα για να απαντήσετε και στα δύο, και το θέμα της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία βλέπουμε ότι και σε αυτήν την Ευρώπη όπως είναι τώρα δεν συμμετέχει 100% με τους ίδιους όρους που συμμετέχουν τα άλλα τα κράτη. Παράδειγμα, να αναφέρω ότι έχει μείνει έξω από την Νομισματική Ένωση. Αυτό δεν είναι, δεν νομίζετε ότι αυτά τα δύο κράτη αποτελούν ένα εμπόδιο, ας το πούμε, στην περαιτέρω εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τη θέλουμε? Κύριε Τσούπα, καταρχήν θα ξεκινήσω από το δεύτερο στέλος της ερώτησής σας και θα σας πω ότι η Μεγάλη Βρετανία είναι μια χώρα που έγινε αποικία της πρώην αποικίας της. Ήταν ανέκαθεν απομονωμένη, ενδεχομένως και για γεωγραφικούς λόγους, από τον ευρωπαϊκό κορμό. Έχει μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη κουλτούρα και σήμερα είναι ο τοποτηρητής των αμερικανικών συμφερόντων στην κυρία Ήπειρο. Πολύ φοβάμαι ότι, και μακάρι εύχομαι να διευθυνθώ, δεν έχω κανένα λόγο να επιθυμώ το αντίθετο, αλλά ότι από τη Βρετανία, από τη Μεγάλη Βρετανία δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι θετικό. Μάλιστα. Τώρα, επανερχόμενο στο δεύτερο σκέλος, στο πρώτο μάλλον σκέλος της ερώτησής σας, για το πώς βλέπουν οι Γάλλοι εθνικιστές το μέλλον της Ευρώπης και με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας και την ανατροπή της γερμανικής ηγεμονίας. Και εδώ θα σας πω, κύριε Τζιόπα, ότι οι απόψεις διήθανται. Οι απόψεις διήθανται, δεν υπάρχουν ενιαία γραμμή, δυστυχώς, και είναι αυτό που μας λείπει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
υπάρχουν δηλαδή Γάλλοι εθνικιστές, ιδίως οι μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι είναι περισσότερο συντηρητικοί, περισσότερο σοβινιστές, θα πούμε κατά κάποιο τρόπο, και οι οποίοι λένε έξω από το ευρώ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μένουμε μόνοι μας και μόνοι μας σαν Γαλλία μπορούμε να επιβιώσουμε. Κατά την άποψή σου. Οι νέοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που είναι στη δική μου ηλικία, η γενιά των 30 περίπου, έχει μια διαφορετική αντίληψη, με περισσότερο φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό και σκέψη. Πιστεύει ότι πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να τα ευρωπαϊκά έθνη να συνεννοηθούν μεταξύ τους, και εγώ προσωπικά προς αυτή την άποψη συγκλίνω, να βρεθεί κάποιος τρόπος τα ευρωπαϊκά έθνη να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της τρίτης χιλιετίας. Μάλιστα. Νομίζετε, κύριε Νικολόπουλο, ότι και εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό? Δυστυχώς έχω διαπιστώσει ότι συμβαίνει και αυτό στην Ελλάδα. Εξαιτίας των πολιτικών που έχει επιβάλει η κυρία Μέρκελ, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται στην Ελλάδα ένα κύμα αντιευρωπαϊκισμού, όχι ευρωσκεπτικισμού, αντιευρωπαϊσμού δυστυχώς, και οι οποίοι θεωρούν υπεύθυνοι για όλα τα δεινά της πατρίδας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συμβαίνει αυτό κατά τη γνώμη μου, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και δεν πιστεύω ότι η λύση είναι να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λύση είναι ότι χρειαζόμαστε μια άλλη Ευρώπη. Μάλιστα. Και δεν λέτε τίποτα άλλο, κατά τη γνώμη μου, από αυτό που έλεγε το εθνικιστικό κίνημα συνολικά με τα πολιτευτικά, διότι το εθνικιστικό κίνημα αυτό έλεγε. Εδώ και 40 χρόνια μιλάει για την Ευρώπη των Εθνών. Ακριβώς. Δεν μιλάει για τίποτα άλλο. Τώρα ξαφνικά τα τελευταία χρόνια, λόγω μνημονίου και πολύ σωστά, όπως είπατε, ίσως και λόγω μίσους εναντίον της Γερμανίας, αρχίζει να αλλάζει η συζήτηση και να βλέπουμε ανθρώπους, να βλέπουμε εθνικιστές από όλους τους χώρους να μιλάνε για εντελώς περιορισμό της Ελλάδος στα σύνορά της. Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι ούτε επιθυμητό αλλά και ούτε εφικτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί η Ελλάδα να μπορέσει να επιβιώσει μόνη της. Μάλιστα. Μα κύριε Τζιόβα, θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Βλέπουμε, έχουμε γείτονες. Την Τουρκία που θέλει με κάθε τρόπο να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Αλβανία που θέλει με κάθε τρόπο να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Σκόπια που θέλουν με κάθε τρόπο να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας φαίνεται λογικό και σόφρον η Ελλάδα να θέλει να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Συμφωνώ. Τι γνώμη έχετε? Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά βέβαια μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση όχι όπως είναι τώρα, έτσι? Ακριβώς. Μιλάμε για μια συνολική αλλαγή πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Κάτι το οποίο δυστυχώς εγώ δεν διακρίνω στον ορίζοντα. Ναι. Θα πάω και στον παράγοντα Αμερική, αλλά θα σας κάνω πρώτα μια ερώτηση που για μένα είναι πολύ σημαντική. Θεωρείτε ότι είναι εθνικά επικίνδυνη η θέση να ψάχνουμε συμμάχους, να το πω αλλιώς, να διαχωρίζουμε τους συμμάχους μας σε Ευρώπη και Ρωσία? Να διαχωρίσουμε τους συμμάχους μας σε Ευρώπη και Ρωσία. Με λίγα λόγια, υπάρχουν φωνές που λένε ότι να στραφούμε στη Ρωσία και να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν ακούστε κάτι, ό,τι αφορά τον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, συμμαχώ και με τον διάβολο, κυριολεκτικά και με τον διάβολο, εάν είναι προς όφελος της πατρίδας μου. Δεν έχω κανέναν απολύτως ενδιασμό. Το ερώτημα που θέτεται όμως στην προκειμένη περίπτωση είναι κατά το πόσο η Ρωσία είναι σε θέση να μας καλύψει. Σωστό. Είναι σε θέση να μας καλύψει. Γιατί έχουμε παράδειγμα το σχετικά πρόσφατο προηγούμενο, ότι κατά τη διάρκεια της νατοϊκής επέμβασης στη Σερβία η Ρωσία δεν έκανε τίποτα. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Οικονομικά είναι σε θέση να βοηθήσει, και αν δεν σε τι βαθμό, την Ελλάδα ή η Ρωσία? Και κατά το πόσο είναι διατεθειμένη? Δεν έχω κανέναν, είμαι της άποψης ότι στην εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να υπάρχουν δόγματα. Όπως παραδείγματος χάρη το δόγμα που ίσχυε δεκαετία του 70, ανήκουμε στη Δύση. Μάλιστα. Συνεργαζόμαστε με οποιοδήποτε χώρα, με οποιαδήποτε χώρα στον πλανήτη, αρκεί με μία προϋπόθεση. Να προκύπτει όφελος για την πατρίδα μας. Απ' την άλλη όμως θεωρείται δόγμα. Από την άλλη, άμα θέλετε να απαντήσω στην ερώτησή σας, ένα βήμα παραπέρα, να πάω ένα βήμα παραπέρα, θα σας πω ότι εγώ προσωπικά θεωρώ την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τη Ρωσία κάτι το ελληματικό. Μάλιστα, μάλιστα. Η Ρωσία είναι αναπόσπαστο τμήμα της Ευρώπης. Και που εδώ δυστυχώς διαπιστώνω επίσης μια νοοτροπία που υπάρχει στις τάξεις των κάποιων εθνικιστών, όπου ταυτίζουν κακώς κατά τη γνώμη μου τη Ρωσία με το Σοβιετικό καθεστώς. Ναι, δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση.
Έτσι. Εμείς ήμασταν εχθροί του σοβιετικού καθεστώτος με ό,τι αυτό αντιπροσώπευε. Δεν είμαστε εχθροί του ρωσικού λαού. Μα θεωρώ ότι και η πολιτική του Πούτιν τα χρόνια που κυβέρνησε ως πρόεδρος δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Σίγουρα. Είναι ένας πατριώτης πολιτικός, ο οποίος κοιτάει τα συμφέροντα της πατρίδας του. Ακριβώς. Και εμείς πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάξουμε το συμφέρον της δικής μας. Σωστό. Πριν πάμε στην Αμερική, για να δούμε και το ρόλο της στην Αμερική και τις συμμαχίες που έχουμε ή δεν έχουμε, εσείς θα μας πείτε, θα ήθελα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ναι. Και να βάλω ένα τραγούδι το οποίο αφορά το δικό μας εθνικισμό. Μάλιστα. Και για να δείξω πιο πολύ ότι οι εθνικιστές, ο σωστός εθνικιστής, έχει πρότυπα από την ιστορία του και όχι από τις ιστορίες άλλων εθνών. Και αυτό είναι σημαντικό. Μάλιστα. Μικρό διάλειμμα και... Ναι. Μην ξεχνάτε ότι στην Ευρώπη εμείς δώσαμε και το όνομα και τον πολιτισμό. Συμφωνώ σε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί με τον κύριο Γιάννη Νικολόπουλο, τον υπεύθυνο διεθνών σχέσεων του Εθνικού Μετώπου. Σε λίγο... Θα πάρω μονοπάτια να βρω τα σκαλοπάτια που πάνε στη Λευτεριά. Θα αφήσω αδέλφια συγγενείς τη μάνα τον πατέρα μες στα λαγκάδια πέρα και στις πλάγες μες τα λαγκάδια πέρα και στις βουνοπλάγες. Ψάχνοντας για την λευτεριά θα έχω παρέα μόνη κατά λευκό το χιόνι βουνά και ρεματιές. Τώρα κι αν είναι χειμωνιά θα'ρθει το καλοκαίρι τη λευτεριά να φέρει σε πόλεις και χωριά, τη λευτεριά να φέρει σε πόλεις και χωριά. Θα πάρω μιαν ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια να βρω τα σκαλοπάτια που πάνε στη λευτεριά. Τα σκαλοπάτια θα ανεβώ, θα μπω σε ένα παλάτι, το ξέρω θα απάτη, δεν θα'ν αληθινό. Το ξέρω θα'ν απάτη, δεν θα'ν αληθινό. Μες
παλάτι θα γυρνώ, ώσπου να βρω το θρόνο, βασίλισσα μια μόνο να κάθεται σ' αυτό. Κόρη πανόρια θα της πω, άνοιξε τα φτερά σου και πάρε με κοντά σου, μονάχα αυτό ζητώ. Και πάρε με κοντά σου, μονάχα αυτό ζητώ. Γεια σας παλιοί συμμαθητέ, τα τελευταία λόγια τα γράφω σήμερα για σας. Κι όποιος θελήσει για να βρει έναν χαμένον αδελφό, έναν παλιό του φίλο, ας πάρει μιαν ανηφοριά, ας πάρει μονοπάτια, να βρει τα σκαλοπάτια που πάνε στη λευτεριά. Με την ελευθεριά μαζί μπορεί να βρει και εμένα. Αν ζω θα με βρει εκεί. Αν ζω θα με βρει. Ευαγόρας Παλικαρίδης, φίλες και φίλοι, θα πάρω μια ανηφοριά. Ο αγωνιστής ΣΕΟΚΑ που έδωσε τη ζωή του για ένα σκοπό, για ένα ιερό σκοπό, ο οποίος τελικά δεν δικαιώθηκε για τους γνωστούς λόγους. Έχουμε μιλήσει και από την Εθνοπάθεια γι' αυτό, για την ένωση της Κύπρου με τη μητέρα πατρίδα. Συνεχίζω όμως τη συζήτησή μου τώρα με τον κύριο Νικολόπουλο. Κύριε Νικολόπουλε, είχαμε μιλήσει για τις, στο πρώτο μέρος της εκπομπής για την Ευρώπη, μιλήσαμε για τη Ρωσία. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τη συμμαχία με την Αμερική, την όποια συμμαχία υπάρχει, με τα όποια προβλήματα τόσα χρόνια, και σε συνδυασμό με αυτά που λέγαμε πριν για την Ευρώπη της τρίτης χιλιετίας και τον ρόλο των εθνικιστών σε αυτή την Ευρώπη και γι' αυτό που θέλουν οι εθνικιστές να είναι αυτή η Ευρώπη. Πού μπαίνει τώρα, σε ποιο σημείο μπαίνει η Αμερική και ποιες νομίζετε ότι πρέπει να είναι οι σχέσεις μας με την Αμερική? Κοιτάξτε, ανοίγετε κύριε Τζιόβα ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Υπάρχουν πολλοί τομείς συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα ξεκινήσω πρώτα από το στρατιωτικό σκέλος, δηλαδή από το ΝΑΤΟ. Εγώ προσωπικά, αλλά και το κίνημα το οποίο εκπροσωπώ, μετά τη διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, θεωρούμε ότι δεν υφίσταται πλέον κανένας λόγος να εξακολουθεί να υφίσταται αυτή η στρατιωτική συμμαχία. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι πρέπει να διαλυθεί, πρέπει να αποχωρήσουν πλήρως τα αμερικανικά στρατεύματα από την αμερικανική, από τη γυραιά Ήπειρο, από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και τη θέση της θα πάρει μια Ευρωπαϊκή Στρατιωτική Συμμαχία, στην οποία θα ενσωματώσουμε επίσης και τη Ρωσία. Ό,τι αφορά το στρατιωτικό σκέλος. Τώρα, σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, τα πράγματα είναι πολύ πολύπλοκα. Δηλαδή, από τη μία πλευρά υπάρχουν συγκεκριμένα οικονομικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία ανταγωνίζονται το ευρώ. Θέλουν να καταστρέψουν το ευρώ, γιατί οι άνθρωποι είναι κερδοσκόποι, είναι χρηματιστές, είναι τραπεζίτες, τα κεφάλαιά τους τα έχουν σε δολάριο. Θέλουν το δολάριο να είναι το πιο ισχυρό νόμισμα του πλανήτη για να μπορούν να αγοράσουν ό,τι θέλουν και όπως το θέλουν. Από την άλλη όμως υπάρχουν στην Αμερική κάποια άλλα κέντρα συμφερόντων, παραδείγματος χάρη ο χώρος, ο κόσμος της παραγωγής, ο οποίος παράγει προϊόντα και τι θέλει από την Ευρώπη. Όχι να διαλυθεί το ευρώ, το αντίθετο, να επιβιώσει το ευρώ, η Ευρώπη να έχει ένα ισχυρό νόμισμα,
ώστε έτσι να μπορούν να διευκολύνονται οι εξαγωγές των προϊόντων τους στην Ευρώπη. Δεν είναι, είναι τυχαίο, κύριε Τζιόμπα, ότι έχουμε φτάσει στο σημείο στην ελληνική αγορά τα αμερικανικά προϊόντα να είναι πιο φθηνά από τα ευρωπαϊκά. Έτσι ακριβώς είναι. Εδώ όπως τα λέτε. Ακριβώς, δηλαδή, ισότι αφορά το τομέα της οικονομίας, τα πράγματα είναι περισσότερο πολύπλοκα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει και ένας άλλος σκέλος, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι εξίσου σημαντικός στις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η πολιτισμική επιβολή, δηλαδή ο πολιτιστικός εξαμερικανισμός, ο οποίος έχει ξεκινήσει, πιστεύω, μετά το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ. Όπου και η Ελλάδα και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες γίνονται αντικείμενο ενός σταδιακού πολιτισμικού εξαμερικανισμού. Να πω εδώ κάτι τώρα, συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Αλλά για να ενισχύσω αυτό που λέτε, θα σας πω μια προσωπική εμπειρία από τα χρόνια που έζησα στη Γερμανία, για να καταλάβετε ότι αυτή η επιβολή έχει εισχωρήσει βαθιά στα ευρωπαϊκά κράτη. Να πω ότι ήμουνα επί 8 ετίες διέμενα στην πόλη Μπρέμαχάφεν της Βορείου Γερμανίας, κοντά στη Βρέμη, 50 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Βρέμης, και η μεγαλύτερη γιορτή που έκανε αυτή η πόλη, αυτή η μεγαλύτερη γιορτή που είχε, ήταν η επέτειος έλευσης του Elvis Presley στο Μπρέμαχάφεν, τη μέρα που αποβιβάστηκε στο λιμάνι ερχόμενος στην Ευρώπη να υπηρετήσει τη θητεία του, τη στρατιωτική του θητεία. Είναι τραγελαφικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Είναι τραγελαφικό αυτό που μου λέτε, γιατί από ό,τι γνωρίζω η Γερμανία είναι πλούσια σε λαϊκές παράδοσεις. Δεν νομίζω ότι η συγκεκριμένη πόλη δεν είχε και τη δική της παράδοση. Έτσι ακριβώς. Και όμως η μεγαλύτερη γιορτή λοιπόν ήταν η μέρα έλευσης του Elvis Presley, πότε κατέβηκε από το καράβι στο λιμάνι του Μπρέμαχάφεν. Ακριβώς. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι σαν εθνικιστές οφείλουμε να αντισταθούμε με κάθε τρόπο στον πολιτιστικό εξαμερικανισμό. Δεν είναι ένα δευτερεύον ζήτημα όπως νομίζουν ορισμένοι, λένε σιγάρε και τι έγινε. Τι έγινε και αν φοράμε τζιν, τι έγινε αν φοράμε κοκακό, αν πίνουμε κοκακόλα, τι έγινε άμα ακούμε μόνο ροκ μουσική. Δυστυχώς όλα αυτά επιφέρουν μια σταδιακή απώλεια και αλλίωση της εθνικής μας ταυτότητας. Μάλιστα. Επειδή μιλήσαμε για την οικονομία πριν και μιλήσαμε για το ευρώ και το δολάριο, και επειδή είναι και στην επικαιρότητα, μας αφορά άμεσα, τώρα επηρεάζει τις ζωές μας πάρα πολύ, θέλω να πω ότι πώς θα τα συνδυάσουμε αυτά, δηλαδή και με τους Αμερικάνους να τα έχουμε καλά, ναι, και με την Ευρώπη, και ποια είναι η θέση σας για το ευρώ, για το ισχυρό ευρώ, διότι από ό,τι βλέπουμε ακούμε πάρα πολλές φωνές οι οποίες μιλάνε ανοιχτά υπέρ της δραχμής, να φύγουμε από το ευρώ γιατί το ισχυρό νόμισμα μας κάνει κακό. Ποια είναι η θέση σας, λοιπόν? Μπορούμε να έχουμε και ένα νόμισμα λιγότερο ισχυρό και να μην φύγουμε από το ευρώ. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Και η βούληση και η λύση συνήθανται σε αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πώς αντιμετωπίζουν τα δημοσιονομικά τους προβλήματα? Κόβοντας δολάρια. Ναι. Κάτι το οποίο η κυρία Μέρκελ αρνείται πεισματικά να κάνει. Μάλιστα. Αντίθετα προσπαθεί με πολιτικές άγριας λιτότητας που πλήττονται δυστυχώς περισσότερο οι αδύναμες κοινωνικές τάξεις να λύσει το πρόβλημα. Κατά τη γνώμη μου, το λύση του προβλήματος είναι εκτύπωση νομίσματος, που σημαίνει μαλακότερο νόμισμα, πιο μαλακό ευρώ, και έκδοση ευρωομολόγου, όπου θωρακίζει το ευρώ απέναντι στις επιθέσεις των κερδοσκόπων. Βλέπω ότι σε όλη μας τη συζήτηση εντοπίζεται βασικά το πρόβλημα για την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη σήμερα στη Γερμανία. Θεωρείτε δηλαδή ότι η Γερμανία είναι το βασικό εμπόδιο? Δεν είναι η Γερμανία σαν χώρα. Είναι η πολιτική που έχει επιβάλει η κυρία Μέρκελ και η συναυτό. Μάλιστα. Και που δυστυχώς βλέπω ότι η Ευρώπη δυστυχώς είναι υποταγμένη σε αυτή. Ακόμα και χώρες όπως σας είπα και στην αρχή, όπως η Γαλλία, που θα μπορούσαν να αντισταθούν, είναι πλήρως υποταγμένες στις επιβουλές, στα κελέσματα της κυρίας Μέρκελ. Μάλιστα. Και μου προξενεί μεγάλη εντύπωση που ακούω από δήθεν εθνικιστές, πρώην εθνικιστές και αυτά φωνές μέσα στη Νέα Δημοκρατία σήμερα, οι οποίοι έχουν κατεβάσει τα παντελόνια, να το πω λαϊκά, στην κυρία Μέρκελ και την εξυμνούν κιόλας και το θεωρούν και εθνικό συμφέρον μας, μάλιστα, να ακούμε ότι μας λέει η Μέρκελ και να δεχόμαστε την πανευρωπαϊκή επιβολή της, δηλαδή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτή. Πείτε μου κάτι, κύριε Τζιόβα, ειλικρινά, εάν σήμερα στο τιμόνι της Ευρώπης ήταν μια προσωπικότητα του μεγέθους του στρατηγού Ντεγκόλ, θα βρισκόμασταν σε αυτή την κατάσταση, πιστεύετε?
Δεν νομίζω. Δυστυχώς αυτές οι προσωπικότητες έχουν κύψει. Είστε από αυτούς δηλαδή που συμφωνούν ότι δεν υπάρχουν προσωπικότητες τώρα, αυτούς τους καιρούς που ζούμε στην Ευρώπη. Μα αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν προσωπικότητες που να επιβάλλουν μια συγκεκριμένη πολιτική βούληση. Και νομίζω αυτό ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια καθαρά εθνικιστική θέση, διότι ως γνωστόν, βασική εθνικιστική θέση που πολλοί ξεχνούν, είναι ότι η πολιτική καθορίζει την οικονομία και όχι το αντίστροφο. Ακριβώς. Εδώ βλέπουμε ότι όλες οι ηγετικές φυσιογνωμίες αυτή τη στιγμή στις Ευρώπη, αν και ο ρόλος ηγετικές τώρα τον προσβάλλω με αυτό που λέω, άγονται και φέρονται από την οικονομία, από τους τραπεζίτες. Άγονται και φέρονται από την οικονομία και δυστυχώς από τα μικροκομματικά τους συμφέροντα. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Νικολόπουλε... κύριε Τζιώμα, ναι. Αφήστε με να πω κάτι, γιατί βεβαίως το θέλω να το πω, το έχω άκτη. Βεβαίως. Ακούω από πολλούς Γερμανούς να λένε ότι οι Έλληνες είναι άσωτοι. Τους είπε κανένας ότι κύριοι, ναι, είναι άσωτοι γιατί αγοράζουν Porsche, γιατί αγοράζουν Mercedes, γιατί αγοράζουν BMW, γιατί αγοράζουν Audi, γιατί αγοράζουν Opel. Και Siemens. Τους το είπε αυτό κανένας. Αγοράζουν και Siemens. Και αγοράζουν και Siemens. Που έχει λαδώσει όλη την Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Έτσι, εάν η κυρία Μέλγκερ, αλλά βέβαια το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό, ότι σε περίπτωση που πτωχεύσει η Ελλάδα και προκληθεί ντόμινο στην Ευρωζώνη, θα χάσουν τις αγορές τους, θα χάσουν τις εξαγωγές τους και θα υπάρχει φοβερή ύφεση στην οικονομία τους. Μάλιστα. Πέρα δηλαδή από το ιδεολογικό σκέλος ότι εφόσον είμαστε αδελφοί λαοί, οφείλουν να μας βοηθήσουν, έχουν και σε άμεσο συμφέρον να μας βοηθήσουν. Γιατί λέτε ότι δεν το κάνουν? Γιατί αφενός, κάποτε, κύριε Τζιώμα, πριν 2-3 χρόνια η Λεμόν είχε γράψει πρωτοσέλιδο, μας κυβερνούν παιδάκια. Πιστεύω ότι αυτό ισχύει. Μάλιστα. Αφενός δεν υπάρχει πολιτική βούληση και αφετέρου κινούνται με βάση το προσωπικό τους πολιτικό συμφέρον. Κινούνται με βάση το σήμερα και όχι το αύριο. Δεν βλέπουμε μπροστά, ακριβώς, θέλετε να πείτε. Ακριβώς. Να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές λίγα ψηφαλάκια παραπάνω. Μάλιστα. Νομίζω το ίδιο ισχύει και εδώ, έτσι. Σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, ναι. Ναι. Ωραία. Να πάμε λίγο τώρα, μια και η εκπομπή φτάνει προς το τέλος της σιγά σιγά, να μιλήσουμε λίγο για τις εκλογές που έρχονται στη Γαλλία, μια και με αφορμή και την επίσκεψή σας βέβαια εκεί και τις επαφές που είχατε. Ναι. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια. Καταρχήν η Λεπέν πάει φουνταριστή για πρώτη, έτσι? Πάει πολύ καλά, υπάρχουν οι περισσότερες δημοσκοπήσεις, τη φέρνουν πρώτο κόμμα, έχει αναπτύξει μεγάλη δυναμική στην κοινωνία. Υπάρχει φοβερή απογοήτευση και από τον Ολάντ πλέον. Είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να είναι πρώτο κόμμα στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Και δεν μπορώ να μην πω εδώ ότι ποια θα είναι τα ωφέλη για την πατρίδα μας, μια και η Λεπέν, από τον πατέρα της ακόμη, είχαμε μια πάρα πολύ φιλελληνική στάση σε όλα τα εθνικά μας θέματα. Ακριβώς. Να θυμίσω την πορεία του Λεπέν από το 2004, που ξεκίνησε με μια εκδήλωση στην Αθήνα, τότε σε συνεργασία τότε με το ελληνικό μέτωπο, και ακολούθησαν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου πήγαινε και μιλούσε ενάντια στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Ακριβώς. Λοιπόν, και πιστεύω... Και όχι μόνο σε αυτό το θέμα. Όχι μόνο. Το θέμα των Σκοπίων. Έτσι. Έχει υιοθετήσει η αρχή της Αργής μια ξεκάθαρα κλένινγκ στάση. Έχετε δίκιο σε αυτό. Άλλωστε η δεύτερη σύζυγός είναι κατά το ίμιση 90. Έτσι ακριβώς, την οποία είχα την τιμή να τη γνωρίσω και αυτήν και τον κύριο Λεπέν το 2004 στην Αθήνα. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω τώρα είναι κατά πόσον τα υπόλοιπα εθνικιστικά κινήματα έχουν κάποια προοπτική εκπροσώπησης στις επόμενες εκλογές, γιατί εντάξει, για τη Λεπέν τα είπαμε, τα διαβάζουμε κάθε μέρα, πάει καλά, πάει μπροστά. Θα έχουμε και άλλη εθνικιστική εκπροσώπηση από τη Γαλλία? Είναι σαφέστατο πλέον, παραδείγματος χάρη στην Αυστρία, το κόμμα της Ελευθερίας είναι σταθερά πάνω από 20% στις δημοσκοπήσεις. Κατά πάσα πιθανότητα θα επαληθευτούν και στην κάλπη αυτές τις δημοσκοπήσεις. Στο Βέλγιο το Βλάμς Μπέλανγκ είναι μια σταθερά του πολιτικού τοπίου, κινείται πάνω από το 10%. Ελπίζω ότι να προκύψει κάτι θετικό. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θέλω επίσης να προσθέσω ότι τελευταία η Μαρίν Λεπέν κινείται, κάνει κάποια ανοίγματα και σε άλλες δυνάμεις που δεν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε αμυγός εθνικιστικές, όπως είναι η Λέγκα του Βορρά στην Ιταλία, που είναι ένα δεξιό αντιμεταναστευτικό κόμμα, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχουν κάποια και σημεία επαφής, υπάρχουν κάποιες κοινές συσταμένες.
μπορεί να υπάρξει κάποια συνεργασία σε κάποιους τομείς. Μάλιστα. Το εθνικό μέτωπο στις διεθνείς σχέσεις του, πώς θα πάει, με ποια ευρωπαϊκά κόμματα είναι πιο κοντά και με ποια... Το εθνικό μέτωπο έχει αναπτύξει ήδη σχέσεις με τη Fiamma Tricolore, με το Movimento Social Republicano στην Ισπανία, με το εθνικό μέτωπο στη Γαλλία. Είμαστε σε καλό δρόμο, πιστεύω ότι σίγουρα θα μπορώ να πω περισσότερα πράγματα και να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Προσπαθούμε. Μάλιστα. Προσπαθούμε, είναι και κάποια άλλα που είναι ακόμα σε εξέλιξη. Πολύ ωραία. Εγώ εύχομαι οι όποιες επαφές κάνετε να έχουν καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι στην τρίτη αυτή χιλιετία οι Έλληνες πρέπει να έχουν ερίσματα παντού. Και μακάρι το εθνικό μέτωπο να μπορέσει να συμβάλλει και σε αυτό, δημιουργώντας δεσμούς με άλλα εθνικιστικά κινήματα της Ευρώπης. Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί φτάνουμε στο τέλος, δυστυχώς δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Στις επερχόμενες εκλογές, το εθνικό μέτωπο θα λάβει μέρος? Θα λάβει μέρος τόσο στις ευρωεκλογές όσο και στις συγκεκριμένες πόλεις και περιφέρειες εις ό,τι αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μάλιστα. Να υποθέσω εδώ ότι υπάρχει προοπτική να είστε υποψήφιος στις ευρωεκλογές. Θα αποφασίσει γι' αυτό τα αρμόδια όργανα του κινήματος. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Νικολόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Η χαρά ήταν δική μου. Νομίζω ότι με τις απόψεις σας, με την εμπειρία σας, δώσατε στους ακροατές μας το στίγμα για το πού πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα στην τρίτη χιλιετία που διανύουμε, αλλά και το ρόλο του εθνικιστικού κινήματος αυτό. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Και εγώ να ευχηθώ και σε εσάς και στους αναγνώστες μας, στους ακροατές μας, καλό αγώνα. Να είστε καλά, καλό αγώνα και καλή επιτυχία στις εκλογές. Και καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Γιάννης Νικολόπουλος, ο υπεύθυνος διεθνών σχέσεων του Εθνικού Μετώπου. Πολλά και σημαντικά πράγματα μας είπε, πολύ σοβαρά για το μέλλον μας. Να κρατήσω μόνο ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το συμφέρον της Ελλάδος δεν είναι να είναι απομονωμένη. Είναι να έχει καλή συνεργασία, βέβαια πάντα σύμφωνα με τα εθνικά της συμφέροντα, όποια είναι αυτά, από εκεί και πέρα πρέπει να έχει συνεργασία. Μας είπε και ο κύριος Νικολόπουλος για την Ευρώπη, όπου πέραν των άλλων είμαστε πιο κοντά, ας το πούμε έτσι, από ότι είμαστε με άλλα κράτη, με άλλους λαούς, με άλλες ενώσεις κρατών. Και πιστεύω και εγώ ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε, βέβαια όχι με την Ευρώπη του κεφαλαίου όπως υπάρχει σήμερα, των κεφαλαιοκρατών και των τραπεζιτών, αλλά με την Ευρώπη των εθνών και των πατρίδων. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Να σας θυμίσω ότι για τρίτο συνεχή χρόνο η ομάδα του Axis Radio σας προσφέρει ελεύθερη εθνικιστική ενημέρωση, και για να το τονίσω αυτό, ότι είναι εντελώς ελεύθερη η εθνικιστική ενημέρωση που προσφέρει το Axis Radio, απευθύνω από τούτο εδώ το βήμα που μου δίνετε ανοιχτή πρόσκληση σε όποιον θέλει, από όποιο κίνημα θέλει εθνικιστικό ή ακόμα και από άλλα κινήματα τα οποία δεν αυτοπροσδιορίζονται ως εθνικιστικά, μπορεί να είναι ένα πατριωτικό, βέβαια πάντα σύμφωνα με τις πατριωτικές απόψεις, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και να τους δώσω το λόγο. Δεν σημαίνει ότι επειδή σήμερα είχα μαζί μου κάποιον από το εθνικό μέτωπο, δεν θα έχω αύριο κάποιον από οποιοδήποτε άλλο κίνημα. Ανοιχτή η πρόσκληση λοιπόν, δεν φοβόμαστε το διάλογο, εντελώς ελεύθερο, όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου και να λάβει μέρος στην εκπομπή. Να σας υπενθυμίσω ότι η εκπομπή αναμεταδίδεται σε επανάληψη στις 9 το βράδυ σήμερα, πάντα μέσα από τη συχνότητα
τη συχνότητα του Axis Radio. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, πάντα με εθνοπάθεια. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να είστε πάντα ωραίοι Έλληνες. Σας ευχαριστώ.